984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου προχωράει η κυβέρνηση. Αυξάνεται η πληρότητα θεατών στα γήπεδα από το 10% στο 50%. Επιτρέπονται οι όρφοι στις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, ενώ ξεκινούν οι σχολικές εκδρομές από την 1η Μαρτίου. Επίσης, θα εφαρμόζεται σε ποσοστό 20% η τηλεργασία στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν έχει δώσει πράσινο φως για διεξαγωγή καρναβαλικών εκδηλώσεων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περί τα μέσα Μαρτίου θα υπάρξει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση της πανδημίας, κρατώντας όμως επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας μετάλλαξης. Πολιτική και όχι επιστημονική απόφαση χαλάρωση των μέτρων, λάθος μήνυμα η λήξη της πανδημίας, έχει πει ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Μείωση στα ποσοστά των τεστ για την COVID-19 συμβάλλει πιθανόν στη μείωση των αναφερόμενων κρουσμάτων. Παρόλο που ήθελαν ότι αυξάνονται, ανακοίνωσε χθες η υπεύθυνη για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιδημιολόγος Μαρία Βανκέρκοβ. Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή, νομίζω, είναι ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός θανάτων, είπε η Βανκέρκοβ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που μεταδόθηκε ζωντανά από τα social media. Μόνο την τελευταία εβδομάδα σχεδόν 75.000 άνθρωποι πέθαναν, όπως αναφέρθηκε σε εμάς, σημείωσε, και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μία υποεκτίμηση. Στα 19.509 χθες τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, και 82 οι θάνατοι ασθενών που από την έναρξη της πανδημίας έχουν ανέλθει στους 25.001. Δύο νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη λόγω επιπλοκών του κορονοϊού και 197 ασθενείς στις κλινικές του νησιού. 1.685 οι νέες επιμολύνσεις με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ χθες. Η εικόνα αναζωπήρωσης εκπέμπεται τις τελευταίες ώρες από την Ουκρανία, με τα διεθνή πρακτορία να μιλούν για βομβαρδισμούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ, στα ανατολικά έδαφη της χώρας, που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές, ενώ Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις. Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη κλιμάκωσης μετά το θρίλερ των τελευταίων 24 ωρών, με τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί απόσυρσης στρατευμάτων και τα μηνύματα δυσπιστίας από σύσσωμη τη Δύση. Εκατέρωθεν οι κατηγορίες. Ο Ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην Ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας έναν υπηαγωγείο. Οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές έκαναν λόγο για 4 επιθέσεις από τον Ουκρανικό στρατό το τελευταίο 24ωρο. Το τελευταίο 24ωρο, κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής του Ουκρανικού αμφιλίου στο Ντομπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, ενισχύθηκαν οι προβοκατόρικες ενέργειες του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Άτυπη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανική κρίση σήμερα. Συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πράγμα που επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, αλλά με απορριπτική δήλωση. Ο Ζελένσκι είπε ότι η διπλωματία θα ξεκινήσει όταν θα καθαρίσει στο τραπέζι, όταν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο Πρόεδρο. Δήλωσε επίσης έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή διαπραγματεύσεων συμφωνηθεί με τη Μόσχα. Η Ουκρανία απευθύνθηκε επισήμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας να συζητηθεί το ψήφισμα που εξέδωσε το Ρωσικό Κοινοβούλιο, προτρέποντας τον Ρώσο Πρόεδρο να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αυτονομιστικών περιοχών του Ντομπάς. Έτοιμη είναι η Ουγγαρία να υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ουκρανία, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, ανακοίνωσε ο Γκεργέλη Γκούλιας, προσωπάρχης του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Θα μεταβώ στη Μόσχα για να συναντήσω τον Λαυρόφ την Παρασκευή. Κάνουμε έκκληση για αποκλιμάκωση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, δήλωσε για την κρίση στην Ουκρανία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά το τέλος της συνάντησής του με την Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας στο Όσλο. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά προχώρησε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με παράνομες και ανυπόστατες αιτιάσεις Τουρκών αξιωματούχων
οι οποίοι αμφισβήτησαν την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου. Παράλληλα, προχώρησε σε ενημέρωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Προκλητικές και ανιστόρητες χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος έθεσε εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα αναχωρήσει για το Μόναχο για να πάρει μέρος στην ετήσια διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, όπως λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Αφρικανικές χώρες, τις οποίες θα προηγηθεί η άτυπη συνάντηση, αυτό που γίνεται αυτή την ώρα των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, επιδιώκει να θέσει τις βάσεις για μια φιλόδοξη εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αφρική, που αφορά σε όλο το φάσμα των προκλήσεων από την πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και τη μετανάστευση όπως και την κινητικότητα. Σοκάρει η κακοποίηση δύο ενήλικων κοριτσιών σε Λασίθηκε Ρέθυμνο. Στον Άγιο Νικόλαο, 11χρονη εκμυστηρεύτηκε στις δασκάλες της την κακοποίησή της από τον 58χρονο θείο της και ενάδοχο γονέα μετά το θάνατο του πατέρα της. Στο Ρέθυμνο, 13χρονη με την οικογένειά της έφτασαν στην αστυνομία καταγγέλλοντας 20χρονο για το βιασμό του κοριτσιού. Και στις δύο περιπτώσεις, οι φερόμενοι ως δράστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Προβληματίζουν την ίδια ώρα τα όσα αναφέρουν στον 984 ο ψυχίατρος Βασίλης Κούδας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η πρόεδρος των Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Μέρη Παχιαδάκη για τις παθογένειες της κοινωνίας, τις διαταραχές της ψυχικής υγείας και τις διαχρονικές παραλήψεις της πολιτείας στην κατεύθυνση τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης των παραπάνω περιστατικών. Κέρδος προς όφελός μας, επισημαίνουν παράλληλα το γεγονός της δημοσιοποίησης και της καταγγελίας αυτών των περιστατικών που μας αφυπνίζει και μας ενεργοποιεί στο πλαίσιο και της προνοίας. 30χρονος βουλγαρικής καταγωγής μπήκε στο σπίτι της πρώην φίλης του στις Πατέλες, χτύπησε την ίδια και τραυμάτισε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της. Ο 30χρονος συνελήφθη. Στη φυλακή θα συνεχίσει να βρίσκεται ο 43χρονος, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 20 είχε ξυλοκοπήσει την 48χρονη σύντροφό του, με αποτέλεσμα η τελευταία να εισαχθεί σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου παρέμενε για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο. Τραγωδία στο χωριό Λίστερος της Μεσεράς, με 83χρονο άνδρα αυστριακής καταγωγής να χάνει τη ζωή του μέσα στο σπίτι του από φωτιά. Ο ηλικιωμένος ζούσε στην περιοχή τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Συγκέντρωση έξω από τον οίκο Ευγυρίας στα Χανιά πραγματοποίησαν συγγενείς θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά την παραμονή του στο γυροκομείο, ζητώντας να κλείσει η δομή. Με την κατηγορία της κλοπής συνελήφθη στα Χανιά 60χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να αφαίρεσε από ξενοδοχειακή μονάδα στις 10 Φεβρουαρίου στο ακροτήρι κεραίες και γενικότερο τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 15.000 ευρώ. Συνελήφθη στα Χανιά αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Φέρεται να αφαίρεσε από σπίτι κοσμήματα χρηματικής αξίας 40.000 ευρώ. Σε έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε να διαθέτει μέρος των κοσμημάτων όπως και καναβή. Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης της Λευκάδας. Εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την συνταγματικότητα του νομοσχεδίου για τον ΙΕΦΚΑ αλλά και για την ανάγκη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, διεξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής παράλληλα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ενιαίο φορέα. Η διάταξη που συγκεντρώνει τα πειρά της αντιπολίτευσης αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης μετακλητών γενικών διευθυντών στον ΕΦΚΑ. Ο Υπουργός Εργασίας από τη δική του την πλευρά είπε ότι όταν έχουμε ένα οργανισμό που μόνος του έχει το 48% των παραπάνω των πολιτών, πως αυτό είναι ειδική περίπτωση και διερωτήθηκε αν πρέπει να κλείνουν τα μάτια απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι. Επιτομή αναξιοκρατία, στοχοποίηση των εργαζομένων και αντισυνταγματικότητα στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, θέση Σοκράτη Βαρδάκη μέσω του 984. Στοχοποιούν τους εργαζόμενους, παραδίδουν σε ιδιώτες την ασφάλιση, αφήνουν υποστελεχωμένο τον ενιαίο φορέα και μιλούν για παράπονα. Το σχόλιο του Βασίλη Κοκκινάκη, Προέδρου του Σύλλογου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου.
Κοινή αναφορά στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές Κρητής του ΣΥΡΙΖΑ, κρούντας τον κόδωνα του κινδύνου για την έκρηξη στο κόστος παραγωγής στα θερμοκηπιακά και πευτικά της Κρήτης. Παραμένουν στον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια Χανίων για ένα τη μέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Την Κυριακή τον μπλόκο των παραγωγών από τα Αστερούσια στα Πρετόρια. Την επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων που θεωρείται μέχρι σήμερα παράνομη κρατική ενίσχυση ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αποκαλυπτική συνέντευξη του άλλοτε Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη για το τι συμβαίνει με τους προμηθευτές ενέργειας στην Ελλάδα και τους παρόχους τους ακριβούς λογαριασμούς ρεύματος, οι οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, τα μεγάλα χρηματιστηριακά παιχνίδια στην αγορά της χονδρικής και πώς αυτή έχει μετακυλήσει το κόστος και στη λιανική, αλλά και τα παράδοξα στους αναλυτικούς λογαριασμούς που βλέπει ο καταναλωτής. Απάντησε σε δεκάδες ακροατές με χρηστικές πληροφορίες και εξήγησε τι πρέπει να προσέχουμε στα αναλυτικά εκαθαριστικών και έναντι λογαριασμών. Τη συνέντευξη του κυρίου Παναγιωτάκη μπορείτε να βρείτε τόσο στο neakriti.gr, στο Facebook του 984, όπως και στην σελίδα του 984. Παγκρίτια συνδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι από τα Σωματεία Ξενοδοχού Υπαλλήλων Κρήτης, Ρόδου και Εργαζομένων Επισητισμού και Εστίασης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με σκοπό να παραχθεί ένας γόνιμος και παραγωγικός διάλογος από τους φορούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. Στις 2 Μαρτίου το Συλλαλητήριο των Εργαζομένων στον Τουρισμό και στον Επισητισμό. Την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων από τον ανισόπεδο κόμβο Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Στους 94 έφτασαν οι θάνατοι από τις φωνικές πλημμύρες στη Βραζιλία, ενώ αγνοούνται ακόμα 35 άτομα. Εξακολουθούν να μένονται οι γιγάντιες πυρκαγιές στα βορειοανατολικά της Αργεντινής, απανθρακώνοντας εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Συνελήφθησαν στο Μιλάνο δύο Αλβανοί που είχαν στήσει εργαστήριο ναρκωτικών στο κέντρο της πόλης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Όφη έκανε τη μεγάλη επιστροφή στο Περιστέρι κατακτώντας με παλικαρίσιο τρόπο το βαθμό της ισοπαλίας 2-2 κόντρα στον Ατρόμητο. Στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας επέστρεψε ο Παναθηναϊκός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 3-0. Επέστρεψε στις νίκες ο Πανετολικός και απομακρύνθηκε από τα χαμηλά της βαθμολογίας μετά το 1-0 κατά των Θεωτών στο εξαναβολής επίσης παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο σημερινός καιρός, άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.